Μετά από ένα πραγματικό τηλεοπτικό μαραθώνιο με debate και συνεχεί συζητήσει στη μικρή οθόνη, οι Πορτογάλοι πολιτικοί ετοιμάζονται να χτενήσουν τι εκλογικέ του περιφέρειες. Η προεκλογική περίοδο ξεκίνησε και επίσημα στη χώρα εν ώψη των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται στι 30 Ιανουαρίου. Από το βορρά μέχρι το νότο, τα κόμματα και οι υποψήφοι προχωρούν σε εκδηλώσει πάντα στο βαθμό που του επιτρέπει η πανδημία. Μεγάλο αντίπαλο όλων όμω είναι η αποχή. Είναι κομβικό να ψηφίσουμε όλοι, είτε νωρίτερα στι 23 του μήνα είτε κανονικά στι 30. Όμω όλοι πρέπει να ψηφίσουμε. Οι εκλογέ είναι μια συλλογική δράση και μια από τι πιο όμορφε στιγμέ τη δημοκρατία. Ο Αντώνιο Κώστα έχει ήδη ζητήσει να ψηφίσει την επόμενη Κυριακή εξαποστάσεω. Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, έχει δοθεί η δυνατότητα σε ασθενεί, ανθρώπου σε γυροκομεία, φυλακισμένου και άτομα σε κατοίκον περιορισμό να ψηφίσουν νωρίτερα. Συνολικά, αναμένεται πάνω από ένα εκατομμύριο Πορτογάλοι να ψηφίσουν στι 23 του μήνα, μία εβδομάδα πριν ανοίξουν οι κάλπε στα εκλογικά κέντρα τη χώρα.